Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε από τους επιστάτες του σταδίου πως είχε γίνει μια παραβίαση στο χώρο του κολυμπητηρίου. Είναι ακριβώς πίσω μας η πόρτα, ακριβώς εκεί που είναι οι καρέκλες, έχει παραβιαστεί αυτή η πόρτα. Πιθανόν στα μέσα της νυχτός κάποιοι μπήκαν σε αυτό το χώρο και έχουν κάνει αρκετές ζημίες. Να ξεκινήσουμε από τη μικρή πισίνα. Τη μικρή πισίνα άδειασαν νεύτη και χρώματα μέσα. Πέταξαν μερικά στρώματα, πέταξαν μερικά σίδερα και μερικά καπάκια από τα πλαστικά εδώ που είναι γύρω-γύρω. Τώρα στους χώρους των αποδητηρίων και στους κλειστούς χώρους κάτω από τις κερκίδες έχουν πάρει τους πυροσβεστήρες και τους έχουν αδειάσει παντού. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις αυτό το χώρο. Και πιθανόν και έχουν και κάτι άλλο κάνει, αλλά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Ψάχνοντας βρίσκουμε συνέχεια ζημιές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς είμαστε στο στάδιο του καλοκαιριού από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου που το κλειστό κολυμπητήριο είναι κλειστό και προς το κοινό και προς τα σωματεία και εδώ διεξάγονται, όπως βλέπετε, εργασίες συντήρησης. Χρωματίζουμε το χώρο, φτιάχνουμε με σιδερικές εγκαταστάσεις. Η πισίνα είναι άδεια. Είμαστε στο στάδιο να την καθαρίσουμε και να την ξαναγεμίσουμε και μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες το κολυμπητήριο να ξεκινήσει και να προχωρήσουμε κανονικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έγινε, ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί και ποιος είναι ο σκοπός τους να μπουν και να κάνουν βανδαλισμού σε αυτό το χώρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και η τελευταία φορά. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κάμερες και σε αυτό εδώ το χώρο, όπως βάλαμε και στο κλειστό του ΔΑΚ, στο διπλανό κτίριο που ολοκληρώθηκε τώρα. Μπας και μπορέσουμε από τώρα και πέρα να ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Γιατί όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάμερες στους εξωτερικούς χώρους λόγω προσωπικών δεδομένων. Θέλω να πιστεύω ότι θα σταματήσουν κάποια στιγμή και δεν θα προχωρήσουν άλλο αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανεγκέφαλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Για αυστηρούς κανόνες λειτουργίας έκανε λόγο ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Παυλής, αναφερόμενος στις δολιοφθορές στο κολυμβητήριο, τονίζοντας ότι δεν είναι το μόνο κρούσμα, αλλά έχουν γίνει και σε άλλα κτίρια. Και λυπάται πολύ για το γεγονός αυτό. Είναι κάτι βέβαια που με λυπεί αφάνταστα, και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι όλους σας και όλους μας. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έκαναν σήμερα στο κολυμβητήριο. Δυστυχώς, καθημερινά έχουμε δολιοφθορές. Είτε στα σπήλαια του κάψα, είτε στο βιολογικό καθορισμό, είτε καίγοντας κάθε μέρα 4-5 ή 10 κάδους, γιατί αυτό συμβαίνει, να το ξέρετε, ή καταστρέφοντας άλλα πράγματα του δημοσίου, έτσι. Βέβαια, δεν πίστευα και δεν περίμενα ότι θα φτάσω στο σημείο να ανοίξω το κολυμπητήριο, ότι θα πάνε στην πισίνα μέσα που βέβαια δεν είχε νερό αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται εργασίες επισκευής εκεί, να αδειάζουν τους νεύτες και άλλα χρώματα μέσα στη μικρή πισίνα, να πετάνε διάφορα στρώματα, να ανοίγουν τους πυροσβεστήρες και να τους αδειάζουν μέσα στο κτίριο του κολυμπητηρίου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν θα τα πιστέψω. Και βέβαια, με σβάλλει σε πολύ μεγάλη σκέψη με ποια αυστηρότητα πλέον από εδώ και πέρα θα γίνονται οι χρήσεις όλων των δημόσιων αυτών χώρων και βέβαια θα το τονίσω και αυτό, θα εισηγηθώ να μπουν κάμερες παντού και να παρακολουθούνται με κλειστό κύκλωμα τα πάντα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Έτσι. Να φανταστείτε, σας λέω μόνο από την πλευρά των κλοπών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και δολιοφορών πριν από 3 μήνες, είναι πάρα από 40.000 οι ζημιές που μας έχουν κάνει. 10.012 είναι στα σπήρα του κάποιου στα καλώδια. Σας δω ένα παράδειγμα. Στην καταβόθρα εδώ κάτω είναι πάνω από 10-15.000. Διέλυσαν την καταβόθρα. Τις πόρτες με τα σίδερα και όλα τις σκάρες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είναι αυτό. Και εκεί καταλαβαίνω ότι μπορεί για τον αντάστρα να πήγαν κάποιοι να τα κάνουν κλοπή για τα σίδερα ή οτιδήποτε. Ή για τα καλώδια. Μα να πάνε τώρα να ρίχνουν στην πισίνα μέσα νεύτες και χημικά και διάφορα και να διάζουν τους πυροσβέστες. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν θα ήθελα να δώσω κανένα χαρακτηρισμό, λυπάμαι που το λέω. Έτσι, βέβαια έγινε μήνυση κατά γνώστον στην αστυνομία. Προχωράει αυτή η διαδικασία, αλλά αναγνωρίζουν ότι θα υπάρχουν κάμερες που δεν θα τις βλέπει κανείς. Και θα μπουν, σας λέω, έχουν μπει ήδη, έχουν αρχίσει και βάζουμε και στο αθλητικό κέντρο που γίνονται πάρα πολλές δολιοφορές. Δηλαδή, πέρσι όταν αναλάβαμε και μετά,
χαλάσαν πάνω από 10-15 χιλιάδες να επισκευάζουμε όργανα και αίθουσες που ενώ τα είχαμε τακτοποιήσει τον πρώτο-δεύτερο μήνα, το τρίτο μήνα είχαν μπει και τα είχαν διαλύσει. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν πιστεύω ότι είναι για κάποιον ειδικό λόγο κάποιοι. Είναι εδώ συμπολίτες μας, είμαι βέβαιος γι' αυτό, κακόβουλοι, έτσι. Και θα μπει κανόνα στη λειτουργία της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου στο σύνολό του και στο γήπεδο μέσα και στο χώρο του σταδίου και στο κολυμπητήριο και ήδη έχει γίνει και στο κλειστό γυμναστήριο που θα παίξουν το μπάσκετ, το βόλεϊ κτλ. Εκεί βάλαμε κάμερες και παρακολουθούμε τους πάντες για να το ξέρουν. Θα μπουν παντού και στον περιβάλλοντα χώρο, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που όλοι εμείς, ειδικά σήμερα που η συγκυρία είναι τέτοια, εμείς τα πληρώνουμε, οι πολίτες τα πληρώνουν τις όποιες ζημιές γίνονται με τον τρόπο που γίνονται. Έτσι. Είναι απαράδεκτο, λυπάμαι και από εκεί και πέρα εύχομαι να βρεθεί και άκρη και πλευρά της αστυνομίας και θα δούμε, αλλά δεν θα υπάρχει επόμενη φορά. Θα υπάρχει καταγραφή των πάντων στο αθλητικό κέντρο και να το γνωρίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Στο πνευματικό κέντρο ξανακαταστρέψανε προχθές μάρμαρα ή στο Μπαλιαροπούλιο, έτσι. Ή γράφουν ή κάνουν. Το να γράφουν είναι μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, διαφορετική. Αλλά το να πάρει και να σπάνε τα μάρμαρα ή να κάνουν άλλου είδους δολιοφθορές. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μου, λυπάμαι για το επίπεδο που διαθέτουμε πλέον ως κοινωνία, ως λαός, έτσι, ως δημότες του Δήμου της Τρίπολης, κάποιοι εξ αυτών, και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.